Η πρώτη βράβευση που θα ξεκινήσουμε θα είναι για τον αείγνηστο φίλο μου, τον Στέλιο Τραβαγιάννη. Και σε διαβάζω την πλακέτα. Πρωτερενός όμιλος που τιμήνης απονέμει, τιμή Σένεκε. Στην Αναστασία Κύρα, στη Λιανού Καρβαγιάννη. Αυτή την πλακέτα, ο εκπρόσωπος που θα την παραλάβει είναι ο γιος του φίλου μου του Γιώργου, ο Αριστίδης. Για την ανεκτήμητη προσφορά του, αείγνηστου συζύγου της, στη Λιανού Καρβαγιάννη του Αριστίδη, για την ανακαίνιση του παλαιού δημοτικού σχολείου της κοινότητας Φίλιας, κατά τα έτη 1981 και 2016 και τη μετατροπή αυτού στο γνωστό μας γυμνάσιο Καρβαγιάννιο. Ο Ροδραϊνός Όμιλος Μυτιλίνης απονέμει τιμή Σένεκε στο Γεώργιο Καρφαγιάννη του Αριστίδη για την ανεκτήμητη προσφορά του στην ανακαίνιση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φίλιας κατά τα έτη 1981 επί Προεδρίας Φραγκογιάννη Τάκη και το 2016 και τη μετατροπή αυτού σε πρότυπο γυμνάσιο που ονομάστηκε Καρβαγιάννιο, κύριε Γιώργος Καλλιωτήρια. Πάντα να είσαι καλός να κάνεις τέτοια στο χωριό. Λίγο από τη συνέντευξη είναι πολύ σημαντική. Χρησιμοποιήσω πολύ το πρωτόκολλο, έτσι. Γι' αυτό πρώτα πρώτα να χαιρετίζω τον πρόεδρο του χωριού μας. Σας καλωσορίζουμε αυτό όμορφο χωριό της Λέσβος. Ξέρετε, εκείνα. Τώρα, θα ελπίζουμε τον πρόεδρο του Καταγιανού Ομίλου, κύριε Στάθη Μακοφάνη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, ιδιαίτερο το νησιό μου, εδώ παιδί. Νομίζω ότι ο Δήμος πίσω από όλα αυτά είναι αυτός. Όλες τις κυρίες Ροταριανές και όλες τις Ροταριανές και όλες τις φίλες μας που μας επισκέπτονται όλοι το παιδιό μας. Αποκαλείστε είμαστε. Λοιπόν, είναι γνωστή σε όλους πάνω κάτω η ιστορία του Ροταρικού, του Ροταριανού. Σε όλο τον κόσμο, από την ίδρυση που λέμε σήμερα, η ιστορία του και η αντιοχειρατική προσφορά. Είναι πραγματικό να υπάρχει ένας όμιλος Ροταριανός στο δίπεδο πόλη. Εμείς πήγαμε εδώ από την πολιτεία μας. Είχαμε ράτα, μην το πείτε τι είναι ο Ροταριανός. Λοιπόν, ο πρόεδρος του ομίλος που διεκόνει μας την Ελλάδα, στην Ιδιά, ήταν η κυρία Κονστάνσια Μεταρκούς. Μεταξύ των πολλαπλών δράσεων του ομίλου, πραγματοποιώντας σεμινάρια επιμόρφωσης προσωπικού εταιριών μέσα στο εξωτερικό μας και μάλιστα αφήνοντας τα σεμινάρια από το προσωπικό της εταιρείας μας. Επίσης, είχαμε τη χαρά και την τύχη να έχουμε και πρόεδρο του Ροταρικού στο Καράκας, τον Ρωμανό μας. Ένα ταξίδι στην Αθηνία, στην Ελλάδα,
que tenemos en el mundo. Uno si capullies y disponies de ti que va a tener la valentidad y lo podemos encargar que nos conectamos con los candidatos. Cuando nos pidan un pensófere, me lo talizo en todo el mundo. En el piso muy buenas, ustedes. Ustedes son Dios, hoy uno lo paga de aquí, a la catástrofe, la autoconfusión que debe respirar, en el infinito protocolo, al gato de Exodar, nos pide sin ácida, oros más contacto. Adelca, adelca, que si venís, te pido. Casi me topé un mato bono, y me lo que dije y por ahí, y peste y el directivo, y ello, que me deseabas, εντυπωσιακό κονονοστάσι. Αρχικά τα σχέδια ήταν μίμηση εκείνου της Αγίας Κοντινής της Μύρνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον των κατοίκων για την παιδεία. Πετρόπιστο, κόσμημα το δημοτικό σχολείο που ανακαινίστηκε αυτό. Μερακλείδες οικογενειάρχες έφτιαχναν πέτρινα σπίτια πρίκα για τις χώρες τους. Χαρακτηριστικά των μετράδων της εποχής, τα δίδυμα παράθυρα, στο ίδιο δηλαδή δωμάτιο, ίδια παράθυρα, με περίτεχνη υπενεκτική πέτρα γύρω-γύρω και οι σκανιστές πόρτες με τα εντυπωσιακά όπλα. Μα και οι αυλές ολάνθιστες χειμώνα καλοκαίρι, με παραδοσιακά φυτά για σεμιά, πιαταφυλιές, αγιόκλημα, αγιόκλημα, καμιλοπάτημα, αγγέλων σάρκινες, φραγκάκια, βασιλικούς και αρβαρόλια το δικό μας που προσάγει. Μα και οι υποδέσποινες κρατούν τις παραδόσεις στα φαγητά, στα γλυκά, στα έθιμα, στους χορούς και στα τραγούδια. Φροντίζουν και αγαπούν το χωριό τους οι Πυριανοί. Το Εφήνιο και η Τσιγκράτα με τη μέρημα των συλλόγων και πτάσεις λόγους έχουν εξελίσσεται χρόνο με τον χρόνο σε θερινό προορισμό διακοπών. Τώρα στόχος μας είναι να οργανώσουμε ένα σύγχρονο και σας καλούμε συμπαραστάτες στην προσπάθειά μας. Ένα μουσείο θεματοφύλακα των οικογενειακών ποιμηλίων. Σας ευχαριστούμε που τιμάτε τους δύο επιφανείς ευεργέτες του χωριού μας. Το να είναι στο Φτάλιο Καρπαγιάννη, με συγχωρείτε και με συγκίνηση, και τον Καρπαγιάννη. Γνήσια παιδιά της Φύλλας, με εξακουστή πορεία στη μακρινή Βενεζουέλα για πολλά χρόνια, όλα τα νιάτα του. Ποτέ από το χρέος μη κοιμούντες, δίκαιοι και λύσεις όλες αυτές πράξεις, αλλά με λύπη κιόλας και ευσπλαχνία. Κράτησαν στεναρά θερμοπύλες τα ξένα,
τιμούνταν το χωριόπλο. Ο Δόκος Καρφαγιάννης συνεχίζει να τιμά και να προσφέρει το χωριό μας. Μα πάνω απ' όλα, με τη σύζυγό του Ειρήνη, αποτελούν πρότυπα στην ανθρωπιά, στις αρετές και στη στοργή προς τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Τι είναι μας ο Γιώργος Καρφαγιάννης θα δώσει το βιβλίο. 40 χρόνια γράψαμε αυτό το βιβλίο για το χωριό μας, το μεταφράσαμε στα ελληνικά και θα γράψουμε τώρα για το χωριό μας. Να το διαβάσετε με τον Ιντερ. Σειρά.